Γεια σας, τι κάνετε? Δημήτρη, ξεκινάς εσύ. Καλή επιτυχία, εύχομαι και σε σένα. Διονυσία, γιατί φταίνει οι κριτές, εξήγησέ μου. Γιατί άλλες φορές, πολλές φορές έχετε πεταχτεί όλοι σας και μου λέτε Διονυσία, τι είσαι, είσαι μεγάλη γυναίκα εσύ. Εδώ οι μικρές που μου βγάζουν το λάδι δεν πετάγεται κανένας να πει σταμάτα, μιλάς σε μεγάλη γυναίκα, μην είσαι τόσο. Εγώ η τελευταία φορά δεν θυμάμαι. Ποιος είχε πει ότι είσαι μεγάλη γυναίκα? Καλά, παιδί μου. Δεν το λέω. Όχι, παιδιά, δεν το λέω ότι το λέτε. Άρα πώς το λες? Ότι το λέτε σε μεγάλη γυναίκα. Ακούς φωνές. Εγώ. Ορίστε. Ακούς φωνές. Τι εννοείται ακούω φωνές? Ακούς φωνές, γιατί αυτά που λες δεν ισχύουν. Άρα ακούς φωνές. Κάτι άλλο ισχύει. Πιστεύεις ότι σε μια άσχετη φάση μπορείς να πεις στη μορτασία ή στη χειμορτασία οι κριτές φταίνε που δεν σου τα λένε, ποια δεν τις λέμε? Κατά καιρούς ότι συμβαίνει, αλλά δεν θυμάμαι τώρα μετά από τις μήνες. Αυτά που θα ήθελες εσύ να τις πεις που εμείς μπορεί να μην. Τα πρεσβεύουμε ή να τα ασχολούμαστε? Όχι, δεν λέω ότι δεν τα. Λέω τα πράγματα που αντιλαμβάνεστε. Εννοείς ότι ευνοούμε τη μορτασία με κάποιο τρόπο? Όχι, 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 δεν λέω αυτό. Άρα τι σημαίνει ότι εμείς φταίμε που δεν τις τα λέμε? Ποια να τις πούμε? Ας πούμε όταν ανεβαίνει η μορτασία εκεί πάνω και βλέπετε, γιατί το βλέπουμε όλοι. Ναι. Μην ξαναπώ πάλι τα ίδια που λέγαμε. Ναι. Που ανταλλάσσουν βαθμολογίες και μέχρι πρότινος ανταλλάσσαν βαθμολογίες και με τη Χριστιάνα και με την. Δέν το βαθμό σου. Χριστιάνα, τη Χριστιάνα, την άλλη Χριστιάνα. Δέν το βαθμό σου και τη δικαιολογία που είπες για το βαθμό σου. Δεν ανταλλάσσουμε βαθμό. Έρχεται εκεί και δεν τη λέτε κάτι. Πολλές φορές σε εμάς θα πείτε. Εσείς γιατί βάζετε ανάμεταξύ σας? Να ξεκαθαρίσουμε ότι τους βαθμούς τους βάζετε εσείς. Μπορείτε να διαφωνήσετε μεταξύ σας και εμείς κάποιες φορές και όταν κρίνουμε σοβαρό το σημείο, κάνουμε μία επισήμανση. Εμείς δεν μπορούμε να σας πούμε τι βαθμούς να βάλετε, εσείς αποφασίζετε τι βαθμούς θα βάλετε. Αυτό είχα να πω, τίποτα άλλο. Διονυσία, έχεις καταλάβει ότι μιλάς και δεν λες τίποτα τόση ώρα? Λες κάτι χωρίς να το λες τώρα. Όχι, βασικά μας προσβάλλει, δεν λέει κάτι. Όχι, δεν σας προσβάλλω. Όχι, μας προσβάλλει. Τι εννοείται σας προσβάλλω? Εγώ προσβάλλω με αυτό που λες. Λοιπόν, αν σας προσβάλλω, λοιπόν, σας ζητάω συγγνώμη, δεν είχα τέτοια πρόθεση. Δεν είναι θέμα προσβολής και συγγνώμης, Διονυσία μου, όχι, όχι. Λοιπόν. Αν έχεις δίκιο, εγώ μαζί σου θέλω να το βρεις. Απλά όταν θα το λες αυτό, θα λες, κύριε Σκουλέ, κύριε Κουδουνάρη, κύριε Χατσιμπαντελή, συνέβη αυτό που επένα με πείραξε. Ή γιατί το θεωρώ αδικία, ή δώσατε αέρα στη μορτασία τότε γιατί έγινε αυτό. Τώρα στον αέρα, ένα μπαλόνι που κινείται μόνο του γύρω-γύρω και δεν ξέρει κανείς γιατί. Δεν έχει νόημα. Την επόμενη φορά λοιπόν θα το λέω εκείνη την ώρα. Δίκαιο. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με την κριτική όμως. Για άνοιξε μέσα να δω τι συμβαίνει. Θα πας στο φροντιστήριο, είπες. Ναι. Και γιατί πας σαν Μάτριξ, παιδί μου? Γιατί θα γίνει χαμός. Λοιπόν, ωραία εμφάνιση. Δεν έχει καμιά ιδιαίτερη δυσκολία, να σου πω την αλήθεια. Είναι απλά ωραία. Καμία δυσκολία. Ευχαριστώ. Σοφία, για να σε ακούσουμε. Μου αρέσουν έτσι που τα παντελόνια κάθονται μέσα στις μποϊνές. Και μου αρέσει που φαίνεται λιοδέρμα. Νομίζω ότι έχεις πολλά δερμάτινα στοιχεία που είναι ωραία, αλλά χρειάζεσαι κάτι πιο στενό ή περισσότερο δέρμα, maybe, πόσο στη δέρμα? Μέση. I don't know. Ή maybe. Μα έκανα ένα total leather black. Σου. Δεν ξέρω. Κάτι λείπει για να το κάνεις πιο cool για μένα. But, μου αρέσει όταν έβγαλες τη ζακέτα και δεν μου αρέσει τη τσέντα και μου αρέσουν τα γάντια. Είναι βραδινά. Αυτά είναι. Εγώ θεωρώ ότι η γάντια είναι timeless. Μπορείς να τα φορέσεις στο shower. Εγώ αν ξεκινήσουμε τις θεωρίες τις δικές μου, τι πιστεύω. Επειδή δεν το λέει, γιατί κάποιο κορίτσι της είπε ότι είναι βραδινά τα γάντια και δεν της αρέσει. Βραδινά. Η Ευδοκία. Ναι. Βγήκαν οι κίτρια. Όχι, εγώ απλά θα σας πω ότι επειδή βγήκαν οι κίτρια την περασμένη εβδομάδα, γι' αυτό. Οκ, εγώ δεν είναι. Τι γι' αυτό? Τι εννοείς γι' αυτό? Γι' αυτό τις βάζουμε χαμηλούς βαθμούς, εννοεί. Ποιοι? Οι συμπαίκτριές μου όλες. Ποιες? Όλες? Ναι, το πιστεύω. Αλλά δεν με πειράζει καθόλου. Είμαι πολύ χαρούμενη. Ψέματα. Τέλεια. Αυτό δεν είναι άθολο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι και καλώδιο. Είναι πάρα πολύ καλώδιο. Ήταν πάρα πολύ εύκολο το look. Στέλνω μου. Ναι, συγγνώμη. Παρακαλώ. Αισθάνεσαι δηλαδή ότι όντως σε αδικούν και δεν σε πειράζει? Ναι. Αυτό καινούριο. Και παλιό. Δεν ψέματα, παιδί μου. Πειράζει. Φυσικά την πειράζει. Ναι. Το βλέπω εγώ στα μάτια της, το ύφος της. Την ξέρω πια.
Εγώ, για μένα είναι ακόμα μεγαλύτερο boost, να κάνω ακόμα, δηλαδή να κάνω ακόμα περισσότερα πράγματα. Αυτό. Από εκεί και πέρα, πραγματικά, επειδή εμένα με ενδιαφέρει... Δεν με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει να ασχολούμαι με τα ρούχα μου. Για ποιο Όχι λόγο μόνο. Να δώσω βάση, ναι. εγώ αυτή τη στιγμή σε επιτηδευμένες βαθμολογίες. Ναι. Ειλικρινά, okay, δεν έχω πρόβλημα. Γιατί καταλαβαίνω ότι και πολλές κοπέλες που μου βάζουν επιτηδευμένες βαθμολογίες ίσως ανησυχούν. Ναι. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί φυσικά. Είναι διαγωνισμός και ο ανταγωνισμός, ειδικά τώρα που έχουμε φτάσει και εδώ που έχουμε φτάσει, ναι. μεγαλώνει. Το δέχομαι. Είμαι okay με αυτό. Δεν το πρεσβεύω, δεν το κάνω. Όχι, όχι, ένα εγώ, λεπτό. Ένα και λεπτό. Δεν με νοιάζει κιόλας. Να βγω μπροστά, είτε μείνω είτε φύγω, εγώ θα είμαι πάρα πολύ γεμάτη, γιατί ξέρω τη δουλειά που έχω κάνει. Εγώ, με τα χεράκια μου. Εγώ, με τα χέρια μου. Ναι. Τι σημαίνουν αυτά που μου λες? Τι σημαίνουν? Ξεκάθαρα. Σημαίνουν ότι κάποια άλλη δεν τα κάνει με τα χέρια της? Δεν ξέρω ή, και α, μιλάς δεν ασχολούμαι. Εγώ για μένα Ωραία. Μιλώ. Εγώ δεν δέχομαι ούτε να αντιλαμβάνεσαι. Εγώ δεν δέχομαι να αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει μεθόδευση στις βαθμολογίες και δεν αντιδράς. Όχι μόνο εσύ, όλες. Μια ερώτηση ήθελα να κάνω για το θέμα της Αμάντας. Σας παρακαλώ να με αφήσετε. Αν θεωρείτε ότι την έχουμε αδικήσει με τη βαθμολογία που έχουμε βάλει, εσείς που είστε εσείς εκεί και με τον ντύσιμο που έχει φέρει δεν σήμερα. Δεν έχει σημασία τι θεωρώ έχω εγώ, αλλά τι θεωρεί η Αμάντα. Σου τη λύνω λοιπόν την απορία. Λοιπόν, ναι. αυτό το look είναι ωραίο. Mm-hmm. Δεν είναι για αυτή την ώρα. Τα total δερμάτινα look τα έχουν μια επιθετικότητα η οποία δεν αρμόζει στο σχολικό περιβάλλον. Όλο μαζί είναι πολύ Matrix. Δεν είναι για να πας το πρωί στο σχολείο. Δεν είναι πρωί, καλέ. Το απόγευμα στο σχολείο. Στο το μεσημέρι στο σχολείο. Στο φροντιστήριο. Δεν έχει να κάνει με χώρους που έχουν να κάνουν με εκπαίδευση αυτό το look. Δεν μ' άρεσε. Εν. Μ' άρεσε, τέλειο. Ευχαριστώ. Αμαντούλη. 7,1 είναι. Μη μου στεναχωριέσαι Thank τώρα. You.